επίσκεψη ή προεκλογική περιοδία από την Κρήτη, κύριε Πρωθυπουργέ? Τι πάθατε, ρε παιδιά? Έχω παγωνία, για πείτε μας. Κάθε φορά δηλαδή που θα βγαίνουμε στον κόσμο θα μας λέτε ότι έχουμε εκλογές. Εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο, τον Οκτώβριο του 19. Και οι ευρωεκλογές βέβαια λίγο νωρίτερα. Νομίζω όμως ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι ότι τώρα που ανασένουμε, γιατί μετά την λήξη των μνημονίων αρχίζουμε να παίρνουμε ανάσες, έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία για μας να επιβλέψω, και εγώ προσωπικά να επιβλέψουμε όμως την πορεία υλοποίησης του κυβερνητικού έργου. Είχα μια πολύ ουσιαστική συζήτηση με τους δημάρχους του νομού Χανίων και τον Περιφερειάρχη. Στην περιφέρεια Κρήτης έχουμε εξαγγείλει μεγαλόπνους σχεδιασμούς. Είναι στοίχημά μας αυτοί να προχωρήσουν γρήγορα. Επισκέφτηκα εδώ μια τοπική μονάδα υγείας, δύο γιατί συστεγάζονται, που είναι, θα έλεγα, μια πολύ σημαντική θεσμική τομή για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, που αν θέλετε είναι επίσης ένα στοίχημα για μας, αξιακού χαρακτήρα στοίχημα, διότι εδώ προσέρχονται κυρίως πολίτες οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε σε ιδιωτικά γιατρία, μεγάλη μάζα πληθυσμού που πριν εγκαινιάσουμε αυτό το θεσμό ήταν σε κοινωνικά γιατρία ή χωρίς πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Κύριος Αρναουτάκης έχει τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ? Αυτά στην ώρα τους είναι και ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να το...